Ο Λουσέρο Κικεμπουλά, ο Λουσέρο είναι στην περιοχή, πέφτει κάτω, η υπόδειξη είναι για πέναλτι από το Μάνταλο. Γέντρισεκ, 1-0, ανοίγει το σκορ η Ξάνθη, 7 γκολ στο πρωτάθλημα για τον Σλοβάκο επιθετικό. Λουσέρο είναι και ο Κασάδο, κοντά είναι και ο Κικεμπουλά, κρατάει ο Αργεντινός. Έκανε τη σέντρα, πέρασε η μπάλα, Παξεβανίδη στο σουτ γκολ! Με 27 λεπτά συμπληρωμένα, ο Παξεβανίδης κάνει το 2-0 για την Ξάνθη. Τρεις επί της ουσίας επισκέψεις της θρακικής ομάδας στην αντίπαλη περιοχή και δύο γκολ. Ένα με τον Γέντρισε και ένα με τον Παξεβανίδη. Η Ξάνθη έχει 21 βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Και κοιτάξτε που έφτασε η μπάλα κατευθείαν στο Γέντρισεκ και γκολ! Δεύτερο δικό του γκολ. Ο Γέντρισεκ, ο οποίος προσθέτει ένα ακόμη γκολ στο ενεργητικό και στο δικό του ταμείο. Η ασίστ είναι από τον Ζίφκοβιτς. Δεν ξέρουμε αν είναι η πρώτη δικιά του στην ποδοσφαιρική καριέρα. Είναι πολύ πιθανό. Πλατανιάς, ο οποίος τώρα με τον Ενσικουλού στην περιοχή, πέναλτι υπόδειξη από τον Μάνταλο. Ο Ενσικουλού είναι αυτός που κερδίζει το πέναλτι. Ενσικουλού, ο πρώτος σκόρερ του Πλατανιά με τα 3 γκολ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Απέναντι από τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα στα δίχτυα, 3-1, τέταρτο γκολ του Ενσικουλού στο πρωτάθλημα. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Άνοιγμα για τον Δικαμονά. Πέρασε η παλιά για τον Κοροβέση. Ο Πετρόπουλος την έφερε με το αριστερό και σκοράρει 3-2. Ο Πλατανιάς που έχει άλλα 2,5 λεπτά για την κανονική διάρκεια συν τις όποιες καθυστερήσεις για να ζητήσει κάτι από αυτό το παιχνίδι.